Το ξαφνικό σουτ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Παπαγιανόπουλου, πρώτη καλή ευκαιρία για τον Άρη στο 10. Το τρίτο κόρνερ για τον Άρη θα εκτελέσει ο Μπορμπόκης, καλοτραβηγμένο, κεφαλιά και το 0-1 με τον Ιωζίδη. Πήδηξε πιο ψηλά από όλους, πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ανίμπορου να αντιδράσει Παπαγιανόπουλου. Πάρα πολλοί κόσμος εκτέλεσε ο Πάτε, συναγερμός εκεί, πανικός, δεν μπορεί να παρέμβει κάποιος Λαρισαίος. Παυλίδης, ωραία μπαλιά. Μαυρόπουλος γλίστρησε, σηκώθηκε, κάνει τη σέντρα. Ναι, κεφαλιά, σωτήρια η απόκρουση και κόρνερ. Σωτήρια η απόκρουση από τον Κατεργιανάκη. Κρουνίτς. Ωραία παλιά για τον Δρακόπουλο. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Δρακόπουλος έχει φύγει. Πολύ πλαγία. Θα πέσει το έδαφος. Πέναλτι. Υποδεικνύει ο κύριος Νταχαλής. Πολύ έξυπνα ο Δρακόπουλος μπήκε στη μεγάλη περιοχή και την κατάλληλη στιγμή έπεσε στο έδαφος. Ο Γιάννης Προβίδας θα είναι ο εκτελεστής του πέναλτι. Προβίδας απέναντι στον Κατεργιανάκη θα εκτελέσει και απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Άρη. Κρατάει το 0 για την εστία του. Πέρασαν εκμετάλλευτοι αυτή η ευκαιρία. Πάρα πολλοί κόσμος στην εστία του Κατεργιανάκη. Καλοτραβηγμένο. Άστοχη έξοδος από τον τερματοφύλακα του Άρη, αλλά η μπάλα έφυγε out. Για τον Μπορμπόκη από δεξιά έκανε τη σέντρα. Με δυσκολία έδιωξε σε κόρνερ ο Παπαγιανόπουλος. Ταξιάρχης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα ανατραπεί. Δεύτερο πέναλτι. Σωστή υπόδειξη του κυρίου Τζαχαλή. Την τελευταία στιγμή τσίπησε την μπάλα ο ταξιάρχης. Έπεσε στα πόδια του ο Μητσόπουλος. Καταφανέστατο πέναλτι. Δεν δίστασε να το δώσει ο διαιτητής. Έτοιμοι να πανηγυρίσουν οι Λαρισαίοι. Πάτε απέναντι στον Κατεργιανάκη. Το σουτ. Και δεύτερη φορά απεκρούει ο τροματοφύλακας του Άρη. Εξελίσσεται σε μορφή του αγώνα. Ο Κατεργιανάκης απέκρουσε δύο πέναλτι. Ένα του Γιάννη Προβίδα και ένα του Γιάννες Πάτε. Έγινε η σέντρα από την Λάρισα. Γκολ! 1-1 σε μια ανύποπτη φάση με τον Βασίλη Ξάνθη. Έγινε η σέντρα από αριστερά. Ο Ξάνθης ξεχασμένος. Στο δεύτερο δοκάρι πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κατεργιανάκη που αυτή τη φορά δεν στάθηκε τυχερός. Μπορμπόκης εκτελεί, μπλόκαρε ο Παπαγιανόπουλος. Μπορμπόκης θα το εκτελέσει, κεφαλιά και σωτήρια η απόκρουση από τον Παπαγιανόπουλο σε κόρνερ.